στη σύλληψη τουλάχιστον ενός από τους δράστες της κινηματογραφικής ληστείας τράπεζας στον Ερήμανθο στις 29 Αυγούστου φέρεται να έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ο ένας είχε φροντίσει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα, ενώ ο δεύτερος ήταν μεταμφιεσμένος σε παπά. Οι ληστές με την απειλή όπλων κατάφεραν και άρπαξαν από τα ταμεία της τράπεζας το ποσό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ. Μάλιστα, πριν τραπούν σε φυγή με γιοταχή, ξύλωσαν το καταγραφικό μηχάνημα του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Η αστυνομία όλο το προηγούμενο διάστημα διενεργούσε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και τελικά φαίνεται πως τα κατάφεραν, καθώς τουλάχιστον ένας ληστής βρίσκεται στα χέρια τους. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη υπόθεση, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες είχε ασχοληθεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.